πάρα πολλούς μήνες τώρα. Ζούμε σε μια συνθήκη εμπόλεμη, ενώ θεωρώ ότι δεν είναι σε πόλεμο. Κάνουμε από 10 μέχρι 12 εφημερίες ο καθένας μας. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορούμε να τα ταξιδέψουμε άλλο. Πόσες εφημερίες θα έπρεπε να κάνετε? Το πλαφόν των εφημεριών είναι 5. Για εμένα που είμαι η πιο χαμηλή βαθμίδα γιατρού του ΕΣΥ, όσο μεγαλώνει η βαθμίδα, μειώνεται και το πλαφόν των εφημεριών. Εγώ για το μήνα Οκτώβριο θα γράψω 14 εφημερίες. Σημαίνει ότι 14 ημέρες θα πρέπει να βρίσκονται στο νοσοκομείο έτοιμο να καταψέχνω σε οτιδήποτε πρόκληση. Τριπλάσιες ουσιαστικά. Τριπλάσιες, δεν θα μιλήσω για το κομμάτι ότι δεν τις έχουμε πληρωθεί από το κομμάτι. Θα μιλήσω για το κομμάτι το εργασιακό. Και γι' αυτό γίνεται αυτή η κινητοποίηση σήμερα, για να δείξουμε και στη διοίκηση, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει σε καμία μας έκκληση, για να φέρει βοήθεια η διοίκηση από έξω, να επιτάξει άλλους αναισθησιολόγους, να μειώσει, να κλείσει χειρουργικές κλινικές, αν γίνεται, οτιδήποτε. Δεν έχουμε λάβει καμία βοήθεια, δεν έχουμε λάβει καμία διαβεβαίωση ότι αυτό θα αλλάξει. Το μόνο που μας λένε είναι ότι πρέπει να δουλεύετε χωρίς να παίρνετε ανάσα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να είμαστε πλέον επικίνδυνοι με τον εαυτό μας, να φεύγουμε από τις γενικές εφημερίες στις 8 το πρωί και να μην έχουμε κινηθεί ούτε ένα λεπτό, να τρομάσουμε να φτάσουμε στο σπίτι μας στο 80 ή να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε κάποιο λάθος, το οποίο θα είναι ολέθριο για τον ασθενή που έχουμε από κάτω σε αναισθησία. Και θα πρέπει να πούμε ότι οι αναισθησιολόγοι δεν δουλεύουν μόνο μέσα στη χειρουργία. Οι αναισθησιολόγοι είναι παντού σε ένα νοσοκομείο. Είναι μέσα στην αίθουσα, είναι έξω από την αίθουσα, είναι στα ΤΕΠ, είναι στις κλινικές, είναι στις ανακοπές, είναι στις διασωληνώσεις, είναι στη μεταφορά των βαρέων πάσχοντων. Ένας αναισθησιολόγος είναι παντού. Και γι' αυτό είναι τόσο πολύτιμη για το νοσοκομείο.